Τα σχολεία ανοίγουν με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς όλων των εποχών, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σημείωσε ότι φέτος διορίστηκαν 8.600 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, καθώς η κυβέρνηση επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. Μια σχολική χρονιά που ξεκινάει με πολλούς περισσότερους εκπαιδευτικούς. Έχουμε μόλις ολοκληρώσει 8.600 διορισμούς εκπαιδευτικών, οι οποίοι προστιθέμενοι σε αυτούς που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, αγγίζουμε πλέον τους 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία μας. Έχουν ήδη παραδοθεί πάνω από 26 εκατομμύρια βιβλία, τα οποία περιμένουν τους μαθήτρες και τους μαθητές μας. Το σχολείο ξεκινάει με καινοτομίες, όπως το διευρυμένο ολοήμερο. Το ολοήμερο, αντί να τελειώνει στις 4 η ώρα, θα επεκταθεί στις 5.30 η ώρα για τα μισά τμήματα ολοήμερου στη χώρα. Μια μεγάλη αλλαγή, η οποία πρώτα απ' όλα στοχεύει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αλλά και στη στήριξη των εργαζόμενων γονέων. Για να το πω απλά, άλλο είναι ένας γονιός να φεύγει στις 3 ή 3.30 από τη δουλειά του και άλλο είναι να μπορεί να φεύγει στις 5. Άρα ένα μέτρο που στοχεύει και στη στήριξη της οικογένειας. Καινοτομίες όπως οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, οι οποίοι ξεκινούν και αυτοί φέτος. Καινοτομίες όπως τα διαδραστικά, οι διαδραστικοί πίνακες και τα σετ ρομποτικής, τα οποία προγραμματίζεται να εγκατασταθούν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Άρα σημαντικές αλλαγές, νέα εργαλεία, νέα ψηφιακά εργαλεία, όλα αυτά με στόχο να δώσουμε περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας. Για τα μέτρα λόγω πανδημίας, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η Επιτροπή των Ειδικών ομόφωνα εισηγήθηκε την προαιρετική χρήση μάσκας και ένα πρωτόκολλο σε περίπτωση νόσησης μαθητή ή εκπαιδευτικού. Καταρχάς, έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει ήδη νοσήσει. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει εμβολιαστεί. Έχουμε πλέον μια μετάλλαξη η οποία έχει πολύ διαφορετικά, πιο ήπια χαρακτηριστικά από ό,τι προηγούμενες και έχουμε και μια διεθνή τάση η οποία αποτυπώνεται στο άνοιγμα σχολείων σε όλη την Ευρώπη, τα οποία έχουν ήδη ανοίξει, όπου εκεί, όπως θα δείτε, σχεδόν παντού δεν υπάρχουν πλέον υποχρεωτικά μέτρα, κινούνται περισσότερο σε επίπεδο συστάσεων. Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή των Ειδικών και με ομόφωνη εισήγησή της πρότεινε στην κυβέρνηση την προαιρετική χρήση της μάσκας και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε περίπτωση νόσησης μαθητή ή εκπαιδευτικού. Αυτά τα μέτρα έγιναν αποδεκτά από την κυβέρνηση. Ξεκινούμε λοιπόν με τα πρωτόκολλα αυτά, παρακολουθώντας πολύ στενά πάντοτε την εξέλιξη της πανδημίας σε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με τον ΕΟΔΗ, με την Επιτροπή των Ειδικών. Η Υπουργός ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η κυβέρνηση αυτή μεθοδικά, 3 χρόνια τώρα, χτίζει βήμα-βήμα ένα πιο ασφαλές, ένα καλύτερο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η πρώτη βασική ρύθμιση ήταν η αποκατάσταση του ασύλου στην πραγματική του έννοια. Και στη βάση αυτής της ρύθμισης μπόρεσαν οι αρχές με μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να βάλουν τέλος σε πάρα πολλές καταλήψεις οι οποίες χρόνιζαν, όπως ξέρετε. Οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι άλλο ένα μέτρο το οποίο έρχεται να προστεθεί σε αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Τα μέλη της ομάδας προστασίας έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση. Η κυρία Κεραμέως τόνισε πως όλα όσα δρομολογούνται είναι μέτρα για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.